Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, είμαι η Νεκταρία Ιμπίλη, συνδεδεόμαστε με το σφιγμό της ενημέρωσης και σας καλωσορίζουμε στην τηλεόραση Κόσμος, στη συνεργασία με το ραδιόφωνο Κόσμος του 93,8, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα, μέχρι τις 4 δηλαδή, προκειμένου να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας, αλλά θα επισκοπήσουμε και τα γεγονότα που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που πέρασε. Βέβαια, στην προηγούμενη Παρασκευή κλείσαμε την εκπομπή μας και είχε αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και με τα δικά σας θέματα που μας θέτετε επικοινωνώντας μαζί μας και συνεχίστε να το κάνετε αυτό μέσω του Facebook Νεκταρία Μπίλη με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Έχουν σχολιαστεί ποικιλό τρόπος. Είναι κάποιες που είναι πάρα πολύ καλές, όπως είναι η πρημοδότηση, η φορολογική μάλλον πρημοδότηση στα ακίνητα, αυτά που υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμη έτσι, εκμίσθωση, προκειμένου να πάνε μακροπρόθεσμα. Και βεβαίως ακούσαμε σήμερα τους αρμόδιους υπουργούς, τόσο τον κύριο Παπαθανάση όσο και την κυρία Ζαχαράκη, να εξειδικεύουν τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη σε θέματα του στεγαστικού που το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ δημόσιοι πάλι, εμείς το αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα εδώ στην νησιωτική χώρα. Το αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, να ξεκινήσουν να κάνουν την οικογένειά τους, αλλά ακόμη και νέοι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να φύγουν από την έτσι, πάτρια οικία και να μείνουν μόνοι τους. Έρχεται το κράτος εκεί πέρα με κάποια ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα, παρέχοντας κίνητρα και σε κάποιες περιπτώσεις επιλύοντας και διάφορα προβλήματα. Εμείς θα το σχολιάσουμε αυτό σε όλες τις διαστάσεις το θέμα, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον γραμματέα και εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του. Ένα άλλο θέμα, το οποίο το ακούσαμε διαστόματος του Πρωθυπουργού, έλαβε σάρκα και οστά, αφού έγινε νόμος του κράτους πλέον και επιφέρει με όλα εκείνα τα συμπαρομαρτούντα που εμπεριέχονται σε ένα νόμο, δεν είναι νομοσχέδιο, είναι η πρόνοια που λαμβάνεται στο χώρο του σχολείου. Το νέο μέτρο που ακολουθείται, είπαμε, έχει γίνει νόμος του κράτους και φέρει κυρώσεις για όσους αθετούν τον νόμο, είναι το κινητό στη τσάντα για τους μαθητές. Θα δούμε τι σηματοδοτεί αυτό και θα δούμε βεβαίως πώς χτύπησε το πρώτο κουδούνι, τι προβλήματα αντιμετωπίσαν οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικές μονάδες και αν έχουν γίνει όλες εκείνες έτσι, οι πράξεις από πλευράς κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν τα όσα προβλήματα διαχρονικά αντιμετωπίζουμε και παρουσιάζονται έτσι με την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς. Κοντά μας θα είναι ο αντιπρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας στο δεύτερο ημίωρο και τον γνωρίσατε εδώ από τους δέκτες μας. Ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, θα τα σχολιάσουμε με τον Σταύρο Πετράκη αυτά. Ωστόσο τώρα θα υποδεχθούμε έτσι τον καλεσμένο μας, ο οποίος θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι εδώ στο πάνελ μας, Διαζώσεις, είναι μια πολύ ισχυρής προσωπικότητα. Θα μας μιλήσει για ένα θέμα στο οποίο είναι κοινωνικού περιεχομένου και για τα τέτοια θέματα όταν αφορά τον συνάνθρωπό μας, όταν αφορά την ανθρώπινη ζωή, πρέπει να συνδράμουμε όλοι και να συμμετέχουμε στην όποια δράση, με τον οποιοδήποτε τρόπο δύναται ο καθής. Λοιπόν, έχω την χαρά και τιμή να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή μου τον πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Δωδεκανήσου, τον διοικητή της τουριστικής αστυνομίας, τον κύριο Στέλιο Βιτζιλέο. Κύριε διοικητά, καλώς ορίσατε. Κύριε πρόεδρε, προηγείται το πρόεδρος. Καλώς ορίσατε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και πραγματικά επικοινωνήσατε μαζί μου. Ξέρετε, είναι θέματα στα οποία διαχρονικά η εκπομπή, αυτή εδώ η εκπομπή, συμμετέχει σε όλες τις δράσεις και ιδίως τις δράσεις που αφορούν τον αποπνέουν φιλαλληλία, φιλανθρωπία και είναι πράξεις ανθρωπισμού. Καλώς ορίσατε και θα μας τις αναλύσετε εσείς. Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε.
να εκθέσω στο κοινό του TV Cosmos τι είναι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών και τι ακριβώς πρεσβεύει. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν αυτό, γιατί πραγματικά, εντάξει, το να είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, φιλοξενούμε τον κύριο Ανδρουλάκη, φιλοξενούμε έτσι τις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες σας ως Προέδρος κατά καιρούς, τους διοικητές εδώ, φιλοξενούμε τον διοικητή της Τροχέας και πάντα συνδράμε στις εκπομπές μας, τον αστυνομικό μας διευθυντή, ο οποίος είναι και φίλος και αγαπημένος φίλος. Διεθνής έτσι Ένωση Αστυνομικών Δωδεκανήσου δεν είναι τώρα, δεν το γνωρίζουμε, καταλάβατε. Ωραία. Και θέλω να το επικοινωνήσουμε αυτό και πολλοί τηλεθεατές μας και ακροατές μας μπορεί να μην το γνωρίζουν. Σας δίνω τον λόγο, κύριε Βιτσιλέο. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών είναι ένας μεγάλος οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1950 ως ιδέα και έμπνευση ενός Άγγλου λοχεία αστυνομικού, ο οποίος πρωταρχικό σκοπό είχε την δημιουργία δεσμών φιλίας μεταξύ των αστυνομικών όχι μόνο στην πατρίδα του την Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είναι σύμβουλος στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΙΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι αφοσιωμένη η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών στις αρχές που καθορίζονται από τη Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν σε αυτό τον οργανισμό διακρίσεις βαθμού, γλώσσας, θρησκείας. Μπορούν να συμμετέχουν και εν ενεργεία και συνταξιούχοι συνάδελφοι και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών είναι ο κρίκος που ενώνει την αστυνομία με την κοινωνία. Είναι η γέφυρα που ενώνει την αστυνομία με την κοινωνία και προβάλλει και το κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας στην κοινωνία. Τι επιδιώκει? Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών επιδιώκει τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, φιλίας, συναδελφικότητας, αλληλοβοήθειας, φιλαλληλίας, αμοιβαίας κατανόησης και αδελφοσύνης μεταξύ των αστυνομικών και των οικογένειών τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων μεταξύ των αστυνομικών όλων των χωρών με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που άπτονται αστυνομικού ενδιαφέροντος και την διευκόλυνση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Θέλει να επηρεάσει θετικά με τη βοήθεια της δημοσιότητος την εικόνα της αστυνομίας και τις σχέσεις αστυνομίας πολίτη. Την ενεργό συμμετοχή της σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ως και προσφορά πολύπλευρης συνδρομής στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης και την συμμετοχή της σε αθλητικές εκδηλώσεις, με κύριο σκοπό τη φιλανθρωπία. Αυτά είναι πάρα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα και μάλιστα και είναι σε εξέλιξη αυτή η δράση, έτσι? Είναι σε εξέλιξη. Ναι. Η χώρα μας... Είναι πολύ εντυπωσιακό έχει... αυτό που λέτε, την ανταλλαγή γνώσεων, μάλιστα, τεχνογνωσίας. Θα συνεχίσω να προσθέσω. Η χώρα μας έχει 56 τοπικές διοικήσεις, όπως είναι η τοπική διοίκηση Δωδεκανήσου, είναι και η τοπική διοίκηση Αχαΐας, Αργολίδος, οι οποίες κάθε χρόνο, ανάλογα με τον αριθμό των μελών που έχουν και τις δυνατότητες που έχουν, προσφέρουν και παράγουν πολύπλευρο κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό έργο, πάντα με σκοπό, σας λέω και πάλι, την φιλανθρωπία. Επίσης, υπάρχει σε ισχύ τα τελευταία 15 χρόνια στο Γκίμπορν της Γερμανίας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που μπορούν να συμμετέχουν αστυνομικοί από όλο τον κόσμο και πραγματεύεται επίκαιρα θέματα, ξεκινώντας από την τρομοκρατία, τον σχολικό εκφοβισμό, τη βία στα γήπεδα, τα ναρκωτικά, το τράφικινγκ, το μεταναστευτικό. Γίνονται πάρα πολλά συνέδρια και ημερίδες. Με όλα δηλαδή τα θέματα που τείνουν, κάποια από αυτά έχουν γίνει μάστιγες, έτσι, μάλιστα, δεν είναι, ναι. Και προσπαθούμε κι εμείς από τη μεριά μας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το σύστημα, το Υπουργείο, με γνώσεις, με ανταλλαγή γνώσεων και πληροφορικών που δεχόμαστε από άλλα κράτη που έχουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα και πιθανόν σε μεγαλύτερο βαθμό από εμάς, για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολη τη δουλειά μας και να δώσουμε και εμείς κάποια
επιπλέον λύση στα φλέγοντα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Άρα είσαστε δηλαδή σε άμεση έτσι, συνεργασία και επαφή με το Υπουργείο. Μάλιστα. Και άρα το Υπουργείο δηλαδή σε κάποια θέματα βασίζεται πάνω στη δική σας δράση, ναι, στις δικές σας ενέργειες. Βέβαια, βέβαια. Πολύ ενδιαφέροντα. Κάθε αυτό, χρόνο, ναι, διοργανώνεται πανελλήνιο συνέδριο σε διαφορετική πόλη της Ελλάδος. Φέτος είχαμε τη χαρά και την ευτυχία. Διοργανώσαμε στη Ρόδο το 40ο Πανελλήνιο Συνέδριο, στο οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος συμμετείχαν και 18 ξένες χώρες. Φέραμε εκπροσώπους σε Πανελλήνιο Συνέδριο 18 ξένων χωρών, οι οποίοι εκτός ότι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, έφεραν μαζί τους μία βαλίτσα και έφυγαν με δεύτερη βαλίτσα γεμάτη συναισθήματα και φιλοξενία που τους παρήχαμε στην Ρόδο. Και επίσης ήθελα να πω ότι συμμετείχαν μέλη του Παγκοσμίου Οργανισμού της Διεθνής Αστυνομικών, όπως ο πρόεδρος ο κύριος Χόφμαν, και όλο το Συμβούλιο του Παγκοσμίου Οργανισμού της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών επισκέφθηκαν τη Ρόδο και έφυγαν με τις καλύτερες, εντυπώσεις. Μάλιστα. Τίθενται έτσι διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς που μάλιστα έτσι χρήζει να λάβουμε την μέρη μας. Το φλέγον θέμα στην χώρα μας και τα τελευταία χρόνια και στην περιοχή μας είναι το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό που τίνει να πάρει διαστάσεις τώρα, όχι τίνει, μάλλον έχει λάβει διαστάσεις. Έχει λάβει διαστάσεις. Τραγικές θα λέγαμε, είναι καθημερινά οι ορδές, έτσι, οι ροές μάλλον των μεταναστών που προσεγγίζουν τα παράλια μας. Ένα θέμα όμως απασχολεί άμεσα τη Γερμανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η συνομοσπονδιακή αυτή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Έχουν αρχίσει αυτοί και ζορίζονται κιόλας, όπως ζοριζόμαστε κι εμείς τα τελευταία χρόνια. Εκεί λοιπόν αυτό δηλαδή πώς το προσεγγίσατε, με τι εκδοχές το προσεγγίσατε στο συνέδριο αυτό, με τα υψηλόβαθμα αυτά στελέχη που φιλοξενήσαμε. Η προσέγγιση έχει να κάνει με την ενίσχυση των συνόρων. Όχι μόνο στη χώρα μας, γιατί τα ίδια προβλήματα έχουν και οι βαλκανικές χώρες. Ακριβώς. Και η Σερβία και η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Όλες οι χώρες έχουν θέματα. Γι' αυτό τον λόγο έχει δημιουργηθεί και η Frontex και προσπαθείτε, γίνεται μια προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός που μπαινοβγαίνει μέσω των συνόρων σε όλες αυτές τις χώρες, οι οποίοι πιθανόν να είναι και κάποιοι από αυτούς να είναι κακοποιοί, να είναι τρομοκράτες. Γιατί είναι διαπιστωμένο πλέον, κύριε Διοικητά, κύριε Πρόεδρε. Αυτό η είναι υποχρέωση που έχουμε, ναι, είναι να τους καταγράφουμε ανάλογα με αυτά που μας δηλώνουν. Και πρέπει να είναι σε ετοιμότητα το κράτος, γιατί είδαμε τι έγινε το 2015. Είδαμε αυτή τη λέλαπα που βιώσαμε το 2015. Βγαίνει η κυβέρνηση τώρα, λέει ότι okay, τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα και με υπουργό τον κύριο Κερίδη είχε κατασταλεί το φαινόμενο. Τώρα πάλι παίρνει ανησυχητικές προεκτάσεις και αρχίζουμε υπάρχει λοιπόν έξαση να ανησυχούμε και να κάνουμε συνειρμούς, εγώ το λέω δεν το λέτε εσείς, ότι μήπως τελικά επαφή έμεθα στην μεγαλοθυμία του γείτονά μας. Δεν ξέρω, αλλά είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στις επόμενες εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Λοιπόν, όσο αναφορά λοιπόν τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και για την τοπική μας διοίκηση, εμείς επανασυσταθήκαμε το 2016. Ήταν ανενεργή η τοπική μας διοίκηση, διότι γίνονται αρχαιρεσίες έτσι, γιατί κάθε τρία χρόνια μάλιστα γίνονται αρχαιρεσίες. Ναι. Είναι 9 μελές το Συμβούλιο. Επανασυσταθήκαμε το 2016, διότι υπήρχε παλαιότερα η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, απλά γνωρίζετε ότι κύριε λόγω Καλπακίδη, καλέστε και τον κύριο Κρανίδη για να βγούμε σιγά σιγά, γιατί έτσι λόγω των μεταθέσεων, των συνταξιοδοτήσεων, των μετακινήσεων, κάποια μέλη εγκατέλειψαν και είχε μείνει ανενεργή για 15 τουλάχιστον χρόνια και το 2016 την επανασυστήσαμε, ναι, διότι η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα και λόγω του τουριστικού προορισμού ήταν ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει τοπική διοίκηση της Διεθνής Αλίμονο, η Ρόδος στα προδρόμη πολιτισμού, έτσι δεν είναι, φιλοξενεί κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Καθημερινά δεχόμαστε συναδέλφους που έρχονται είτε με τα κρουαζερόπλια είτε διακοπές και ανταλλάσσουμε αναμνηστικά και δώρα
από τις τοπικές και εθνικές αστυνομίες των χωρών αυτών. Και επίσης, για να επανέλθω στο αρχικό σκοπό μας που σας λέω ότι είναι η φιλανθρωπία. Αυτό επειδή μας δώσατε έτσι ναι, την Τετάρτη, την πνοή λοιπόν, του ανθρωπιστικού έτσι σκοπού. Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 στο Κινηματοθέατρο Ρόδων συνδιοργανώνουμε μαζί με το εργαστήριο ΕΔΕΜ της κυρίας Μιχαηλάκη Αρφαρά, της κυρίας Βάσος. Αστέρι, κυρία Μιχαηλάκη. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος και της θέλω να τη συγχαρώ και, τα δύο και παιδιά, δημόσια ναι. για την προσπάθεια που κάνει και για το εργαστήρι που έχει ιδρύσει, αλλά και ως παιδαγωγός. Mm-hmm. Διοργανώνουμε λοιπόν αυτή τη θεατρική παράσταση φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Τα έσοδα θα δοθούν στους καρκινοπαθείς της Ρόδου, στο Σύλλογο Ελπίδα, στο Σύλλογο Γονέων. Έχουμε οι τηλεθεατές μας βλέπουν και την εικόνα στους δέκτες τους. Και ατόμων με προβλήματα αναπηρίας. Και επίσης και στην Μητρόπολη Ρόδου για τα γεύματα των απόρων. Είναι η δεύτερη θεατρική παράσταση που κάνουμε με την κυρία Μιχαηλάκη. Η πρώτη έγινε πριν 2 χρόνια, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και εκεί τα έσοδα τα δώσαμε στο Σύλλογο Θάλια, mm-hmm. για τα αυτοάνωσα λύκο και αθρίτιδα και στον Σύλλογο Ελπίδα. Έχουμε δώσει σημαντική βοήθεια και στον Άγιο Αντρέα στο Ίδρυμα στο αεροδρόμιο με είδη τροφίμων και ρουχισμό. Έχουμε επισκεφθεί το σχολείο της Χάλκης και επιδώσαμε στο σχολείο μία βιντεοκάμερα, μία φωτογραφική μηχανή και αθλητικό υλικό. Και επίσης 5 χρόνια πριν φέραμε εδώ την ομάδα μπάσκετ των βετεράνων του Ολυμπιακού και παίξαμε έναν αγώνα φιλανθρωπικό με τους συναδέλφους μας, τους αστυνομικούς, και τα χρήματα τα προσφέραμε στο Save an Angel, τα παιδιά με καρκίνο. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε και εμείς κομμάτι της κοινωνίας και προσπαθούμε είναι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες να προσφέρουμε και εμείς την βοήθειά μας σε ευπαθείς ομάδες και συλλόγους. Γενικότερα στον συνάνθρωπό μας που μας έχει ανάγκη. Βέβαια. Και επομένως εμείς θα το προβάλλουμε συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας οι τηλεθεατές θα ξαναδούν πάλι την αφίσα έτσι, που είδαμε. Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 7.30 ώρα στο Κινηματοθέατρο Ρόδου. Κυρίες και κύριοι, σας προκαλώ, σας καλούμε όλους, δεν πρέπει να λείψει κανείς. Καταρχάς τα παραμύθια των θεών είναι και η Κάρμεν Γκέρι, έτσι. Είναι, ναι, της Κάρμεν Γκέρι. Η οποία είναι η σφραγίδα και η ένα έργο από την ελληνική μυθολογία ναι. και την εμφάνιση των θεών του Ολύμπου. Θα είναι συναρπαστική από τη στιγμή που υπογράφει Κάρμεν Γκέρι, η επιτυχία είναι δεδομένη και πρέπει όλοι να συμμετέχουμε. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και ό,τι έχει να κάνει με τη μυθολογία και την αρχαιότητα έτσι προσεγγίζει και προσελκύει το ενδιαφέρον. Εγώ φανταστείτε το καλοκαίρι αυτό το αφιέρωσα στην Ογυγεία του Σταγυρίτη που είναι καθαρά μυθολογία, όλη η μυθολογία, πεντάτομο το έργο. Κυρίες και κύριοι, όλοι γιατί πάνω απ' όλο ο σκοπός είναι πάρα πολύ είναι ιερός σκοπός, σοβαρότατος σκοπός, αφορά στο συνάνθρωπό μας, αφορά το σύλλογο καρκινοπαθών στο συνάνθρωπό μας. Το σύλλογο καρκινοπαθών μαζί του Γενικού Νοσοκομείου. Μαζί, ναι, μάλιστα. Στο συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη. Πραγματικά εδώ υπάρχει ανάγκη, πραγματικά εδώ επιβάλλεται η παρουσία όλων μας και η έμπρακτη συμμετοχή μας καθ' όλη τη διάρκεια νομίζω όμως έτσι ναι, δεν είναι μόνο μια παράσταση που πρέπει να πάμε σε αυτήν το θεωρούμε εκ των όνων κάνευ, πρέπει να γίνει αλλά καθ' όλη τη διάρκεια έτσι του βίου μας και της ζωής μας πρέπει να το μυαλό να σκεφτόμαστε μας και τον συνάνθρωπό μας. Να είναι στον συνάνθρωπό μας. Μπράβο κύριε Βιτσιλά, σας χαίρουμε και θα επανέλθουμε στο θέμα μας. Πάμε όμως να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας τηλεφωνικά, είναι ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Είναι εκπρόσωπος τύπου και γενικός γραμματέας της Πομιδά. Κύριε Κρανίδη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Τι κάνετε, καλησπέρα, πώς είστε? Είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά και το αυτό επιθυμούμε και για σας. Να είστε καλά. Σας έχουμε έτσι τηλεφωνικά γιατί ξέρω ότι είσαστε σε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Δεν μπορούσαμε να σας έχουμε μέσω Skype. Έχουμε τεχνική εταιρεία και με κίνηση διαχείριση.
Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ωστόσο η συζήτησή μας θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί βεβαίως, είναι ένα θέμα που απασχολεί βεβαίως πάρα πολύ κόσμο και, και τους ιδιοκτήτες ακινήτων, βεβαίως, αλλά και τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους εργαζόμενους που αναγκάζονται μέσω της υπηρεσίας τους να μετακινηθούν σε ένα τόπο και δυσκολεύονται στην έβρεση στέγης. Θέλω, σας δίνω το λόγο ευθύς αμέσως, κύριε Κρανίδη, να μου σχολιάσετε την εξαγγελία αυτή του Πρωθυπουργού, την εξειδίκευση αυτού του μέτρου που αφορά στην πρημοδότηση, στην φορολογική πρημοδότηση προκειμένου να επανεντεχθούν στην αγορά ενοικιαζόμενης έτσι κύριας κατοικίας στη χώρα μας και να μετατραπεί από το βραχυπρόθεσμο στο μακροπρόθεσμο. Σας δίνω το λόγο να μας το αναλύσετε, λοιπόν, και να μας σχολιάσετε τα αρνητικά, κοιτάξτε, και τα θετικά. Κοιτάξτε, ένα μέτρο που πάντα δίνει ή μια απαλλαγή ή μια μείωση φόρου ή μια επιδότηση ή κάτι είναι θετικό. Να μην το κρίνουμε. Τώρα, δεν ξέρω αυτό που είναι το πρόβλημα, είναι τι κλίμακα θα είναι αυτή η επιρροή που θα έχει όμως. Φαίνεται ότι δεν θα έχει μαζική επιρροή. Έτσι όπως πάει, ειδικά η διεξειδίκευση που περιόρισε πολύ αυτά τα κίνητρα, ναι, δηλαδή τα κριτήρια τα περιόρισε, θα περιορίσει και την επιρροή που θα είχε στην αγορά και ειδικά για το στεγαστικό. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα να πάμε στην απαλλαγή του φόρου για τα κενά ακίνητα που ανακοίνωσε. Ήταν και μια πρόταση υπομοιρά, αλλά η υπομοιρά είπε χωρίς περιορισμούς για να λειτουργήσει. Όταν ξαφνικά λες, βγάζω τα νομικά πρόσωπα που έχουν πάρα πολλά κενά ακίνητα. Ειδικά τα σωματεία, τα ιδρύματα, τα ό,τι βάλετε όλους τους μέσα. Τράπεζες, funds, όλοι αυτοί έχουν δεκάδες χιλιάδες κενά ακίνητα. Βάζω μόνο λοιπόν φυσικά πρόσωπα. Πάει. Πάω στην επιφάνεια και λέω μέχρι 120 μέτρα, αν θυμάμαι 100 μέτρα πόσο είπε. Πάνε, περιορίζεται εκεί. Πάω μετά και λέω ότι πρέπει να είναι 3 χρόνια κενό. Όχι μόνο ένα. Δηλαδή αρχίζεις και το περιορίζεις. Εντάξει, κάποιοι θα απελήσουν. Και πρέπει να βάλουν τα κινητά τους να λειτουργήσουν. Είτε είναι από την αρχιχρόνια είτε είναι κενά. Θα έχουν ένα όφελο σημαντικό και την φορολογία μισθωμάτων που δεν θα πληρώσουν. Και μετά 3 χρόνια. Από εκεί και πέρα. Είπατε κάποια άλλα κίνητρα που ανακοίνωσε επίσης. Εντάξει, το πρόγραμμα το σπίτι μου θετικό είναι βεβαίως. Κάποιοι άνθρωποι θα πάρουν με χαμηλότερο επιτόκιο την πρώτη κατοικία που δεν έχουν. Ναι. Βεβαίως. Αυτό θα δημιουργήσει όμως και το εξής φαινόμενο. Μια τεχνητή ζήτηση. Δηλαδή ξαφνικά θα υπάρχει ζήτηση για σπίτια μέχρι 250.000 πρώτου 7. Έτσι. Μέχρι 150 μέτρα. Δηλαδή θα δημιουργήσει μια ζήτηση τεχνητή από ένα κοινό που θα βγει να αξιοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως αφού έχει κάποια προσόντα, γιατί πρέπει να πάρει κάποια δάνεια. Είναι μια δάνεια. Δηλαδή εδώ τα λεφτά του κράτους θα πάνε στην επιδότηση των επιτοκίων. Δηλαδή στις τράπεζες. Δεν πάνε στον κόσμο. Έμεσα. Α, μάλιστα. Τώρα, βεβαίως αυτό καλό είναι, αλλά δημιουργεί και πάντα αντίρροπες δυνάμεις. Βέβαια, δυτικά, αρνητικά. Τώρα, έχει δηλώσει ότι θα αυξήσει την επιδότηση στο πρόγραμμα ανακοινήσεων πιστών, που είναι για, πάλι για κενά ακίνητα κατοικίες μέχρι 100 μέτρα. Πάλι 3 χρόνια κενές που μπορούν να πάρουν μια επιδότηση για να ανακοινωθούν. Αυτό δεν λειτουργήσε πολύ καλά, γιατί ήταν πολύ μικρή επιδότηση μέχρι τώρα. Τώρα λέει θα την αυξήσει, καλά θα κάνει, για να μπορούν να μπουν περισσότεροι. Αλλά πάλι έχει περιορίσει τα κριτήρια. Έτσι. Δηλαδή βλέπετε, αυτή η λογική είναι. Παντού ισχύει αυτή η λογική. Τώρα, τι άλλο έχει πει. Α, συγγνώμη, είπε για το ένφια ότι θα διπλασιάσει την απαλλαγή του ένφια για ασφάλιση ακινήτων μέχρι 500.000 ημούς αξία, δηλαδή διαμερίσματα μεγάλα, κατοικίες κλπ. Εντάξει, είναι κάτι που θα το ωφεληθούν. Αυτό ήταν μέσα από τα βασικά σας αιτήματα, εσείς, έτσι, δεν είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης του ένφια. Όλα αυτά τα έχουμε πει εμείς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τα έχουν κάνει με περιοριστικότερους όρους. Αυτά τα κριτήρια που βάζουν, που πάντα παρατηρούνται σε οποιαδήποτε εξαγγελία μέτρου, τα κριτήρια είναι ο βασικός, η βασική παράμετρος που περιμένουμε όλοι για αυτό που αναμένουμε την εξειδίκευση. Αυτά οφείλονται σε δημοσιονομική στενότητα. Έτσι νομίζω, στη φιλοσοφία. Αλλά τι στενότητα στα κενά έχει, δηλαδή να μιλήσουμε λίγο πρακτικά. Πάμε εμείς που είμαστε οι άνθρωποι όλοι της πιάτσας, έτσι. Ναι. Όταν έχεις ένα κενό ακίνητο, τι δημοσιονομικό κόστος έχεις, κανένα, αφού δεν έχεις πράξει ενίκιο, κενό είναι. Δεν εισπράξεις φόρο. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Άρα γιατί να βάλεις περιορισμό εκεί πέρα. Δεν έχεις λόγο να βάλεις περιορισμό. Δεν πρόκειται να δώσεις λεφτά, ούτε θα έπαιρνες παραπάνω λεφτά, που είναι κενά. Παράδειγμα. Όσον αφορά να πούμε του ένφια. Ωραία. Λες μέχρι 500.000. Και οι υπόλοιποι όμως θα μπορούσαν να πάρουν ένα κινητό 20%, γιατί θα κερδίζει το κράτος από τους φόρους που έχουν οι ασφαλίσεις
από το τζίρο που θα δημιουργούνταν, από τους μισθούς, από όλα αυτά που θα έκανε την οικονομία που θα αναπτυσσόταν. Καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό για μένα. Απολύτως. Ας πούμε, οι ανακαινήσεις. Το πρόγραμμα ανακαινήσεων μισθών ήταν ως εξής. Έλεγε 10.000 ευρώ το προϋπολογισμός της ανακαίνησης και δίνει 4.000 ευρώ το κράτος. Τι να κάνει με 10.000 ευρώ σε ένα κινητό. Δεν μπορεί να το ανακαινήσει σωστά. Ούτε με 4.000 είναι επιδότηση, ούτε το μπάνιο θα φτιάξει. Ούτε. Άρα είναι ένα ημιτελές μέτρο. Είναι ένα ημιτελές. Ημιτελές, ναι. Δηλαδή κάνει ένα γενναίο μέτρο. Κάτω όμως καλά. Από τη στιγμή, από τη μια, κύριε Κρανίδη, από τη μια λέμε ότι υπάρχει, ότι όλο αυτό, όλα αυτά τα κριτήρια έγκυται στην δημοσιονομική στενότητα. Λάξω, από την άλλη, ποια ήταν η δική σας η πρόταση, η δική σας δηλαδή από την άλλη... Η πρότασή μας ήταν η απαλλαγή του φόρου για όλους. Για όλους, μάλιστα. Βέβαια, και τα νομικά πρόσωπα. Ναι. Ήταν νομικά τα περισσότερα, καταρχήν πάμε στα κενάκια. Τώρα αυτά είναι από μόνο τους μια εκπομπή, έτσι. Όλα αυτά που λέμε είναι από πάνω στους. Ναι, καλά. Εμείς θα προσπαθούμε έτσι να τα, ναι, ναι, να τα προσεγγίσουμε αύριο μερός. Ναι. Πάμε στα κενά. Όλοι μιλάνε για τα κενά κινητά. Γιατί τον όρο αυτό τον εισήγαγε και η υπομοιρά. Μέσα σου πω και εγώ ήλιος ήμουν σε αυτό. Τα κενά κινητά. Πριν αρχίσει να συζητάς, όπως έλεγε και ο Σοκράτης, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος που είχε υπάρξει από τον κόσμο, τι έλεγε, πρέπει να ορίσεις γιατί συζητάς. Πόσα είναι αυτά τα κενά και ποια είναι, δεν τα ξέρουμε ακόμα. Λέμε και αριθμούς. 600, 700, 500. Εδώ θέλει μία αποτύπωση, που η κυβέρνηση έχει τα στοιχεία. Πόσα είναι τα κενά, τι χρήση έχουν, πού είναι, τι μέγεθος έχουν, τι παλαιότητας έχουν, όλα αυτά. Αφού έχεις αυτήν την εικόνα και σας πληροφορώ ότι είναι λιγότερα από 700.000 αυτά που είναι αξιοποιήσιμα, γιατί τα πολλά έχουν διοκτησιακά προβλήματα, διάφορα θέματα. Πολλά από αυτά είναι σε τράπεζες, funds, δημόσιο, το ίδιο το δημόσιο, και λιγότερα είναι σε φυσικά πρόσωπα. Άρα το κλειδί ποιο είναι, να αναπτυχθούν αυτά που είναι σε τράπεζες, φαν, δημόσιο. Μόνο το δημόσιο έχει χιλιάδες ακίνητα. Αυτό είναι απίστευτο, ένα μεγάλο κλειδί, ο πυρήνας που λέω εγώ, για τη λύση του στεγαστικού. Όλα τα άλλα είναι γαρνιτούρα. Ποιος είναι ο πυρήνας? Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και της κοινωνικής κατοικίας, η ανάπτυξη της κοινωνικής κατοικίας. Πολλές χώρες το έχουν κάνει και έχουν κάποια όπλα. Εκεί έχει όπλα πραγματικά η κυβέρνηση να μπει, να σου πει: έχω εγώ 100 διαμερίσματα τα οποία βγάζουν σε χαμηλότερο ενίκιο. Να δεις πώς θα πέσουν οι τιμές. Πάνω σε αυτό δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος προσανατολισμός. Γιατί έχουν πει θα κάνουν κάποιες. Γιατί ακούγεται έτσι φιλολογικά, έχει ακουστεί, έχει κατατεθεί αυτό. Ναι, έχει, ναι. Ναι, λέει θα κάνει ας πούμε κοινωνική αντιπαροχή σε οικόπεδα δημόσια, έχει βρει 2.500 ακίνητα, πολύ ωραία, και θα το κάνει. Πολύ ωραία. Πρέπει εδώ κάποιοι όροι να είναι ρεαλιστικοί. Δεν μπορεί να λέει θα κάνω 50-50 με ιδιώτες. Δεν υπάρχει αντιπαροχή 50% πουθενά. Άντε να πας 25-30. Δεν υπάρχει, δεν βγαίνει. Άρα δεν υπάρχουν, πιστεύω, πολλοί ιδιώτες να συμμετέχουν. Ναι. Τη λογική πια είναι να αναπτύξουμε ένα κτίριο, να πάρει το ποσοστό του ιδιώτης, χωρίς να έχει πληρώσει για τη γη, να το πουλήσει και το υπόλοιπο, το ποσοστό του, τα άλλα διαμερίσματα να πάνε για κοινωνική κατοικία. Λογικό. Μάλιστα. Που πάλι πρέπει να το σκεφτείς σε ποιους θα πάει, σε ευάλωτες ομάδες προφανώς, αλλά με κάποιους όρους ώστε για αυτοί να το συντηρήσουμε. Όχι να πούνε μέσα και να μην είναι τίποτα. Παράδειγμα, λέω εγώ, να μπορούσε να κάνει ένα τύπο leasing, ώστε ο άλλος να έχει ένα κίνητρο, να το προσέχει το ακίνητο για να το μείνει και στο δικό του το τέλος. Μετά από χρόνια. Με τα άλλα έτσι, που έχουν και πιο πολύ έτσι, κοινωνικό χαρακτήρα, αυτά που εξήγηλε η κυρία Ζαχαράκη που αφορά. Ναι. Εντάξει, θετικά είναι όλα αυτά. Θετικά είναι όλα αυτά. Πρέπει να στηρίξουμε την οικογένεια, να στηρίξουμε τις νέες ανθρώπους, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλει να μπούμε σε πιο βάθος. Ξέρετε για σας, έτσι, επειδή λένε αφορά 20.000 άτομα, αυτό το μέτρο αφορά 10.000 άτομα, το θέμα είναι υπάρχει αποτελεσματικότητα να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά... Πείτε μου το. Ναι. Δηλαδή να σας πω κάτι, είναι σαν να μου λες, το ε21 να πω παίρνω εγώ, έχω δύο παιδιά και παίρνω όλοι όσο έχουμε παιδιά. Μας σώζει, όχι. Καλό δεν είναι, ναι. Αλλά σώζεις με 30 ευρώ και 50, που δεν προλαβαίνεις να βγεις από το σπίτι σου και δεν έχεις ξοδέψει. Σούπερ μάρκετ, φαντάζομαι που πάμε όλοι. Δεν είναι. Ή πληρώνουμε ρεύμα. Θέλω να πω ότι οι μαζικές κινήσεις, δηλαδή όταν... τώρα που έχει πέσει λίγο βενζίνη αυτές τις μέρες. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι. Αυτές τις μέρες που μιλάμε. Είναι μαζική επιρροή. Βλέπετε όλοι μπορεί να γεμίσουν το τεπόζιτο. Με όλοι όμως. Όλοι τον είναι. Άρχισε να περιορίζει και λέει θα όχι, αυτοί πιστεύουν, οι άλλοι πιστεύουν. Δεν είναι μαζικό πλέον. Άρα μιλάμε τώρα
Έτσι, κατά κλείδι πρόκειται για ένα ημίμετρο. Θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό όταν ήταν πιο διευρυμένο. Ολοκληρωμένη πολιτική. Ναι. Χρειάζεται η δημόσια εκείνη την περιουσία να αξιοποιηθεί, η κοινωνική κατοικία για να δέσουν όλα αυτά μαζί. Μάλιστα. Ας πούμε να πω ένα άλλο ερώτημα που το έχω θέσει ήδη στη δημόσια διάλογο. Πάμε να το σκεφτούμε όλοι μαζί. Έχουμε λοιπόν κάποιους που είναι στην βραχυπρόνοια μίσθωση. Τα οποία είναι όλα άρτια. Είναι πολύ καλά διαμερίσματα, καλές κατοικίες, αυτές οι διαδικασίες στη δρομοσταμένη σας. Δεν είναι μη ανακαινισμένα, δεν μπορούν να είναι μη ανακαινισμένα. Είναι όλα ανακαινισμένα, είναι όλα σύγχρονα. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος φεύγει και πάει στην κλασική μίσθωση να αξιοποιήσει αυτή την απαλλαγή φόρου. Okay. Καλό αυτό, γιατί θα δημιουργηθεί προσφορά. Το ερώτημα που έρχεται λοιπόν και πρέπει να απαντηθεί. Θα πάει στην ψηλότερη τιμή του εύρους τιμών μισθώσεων ή στην χαμηλότερη αυτός. Προφανώς την υψηλότερη θα πάει. Γιατί είναι ένα καλό ακίνητο, έτσι. Άρα ναι, μεν δημιουργείς προσφορά με αυτό το μέτρο, αλλά δεν δημιουργείς προσφορά μικρών τιμών. Αυτό μπορεί να αποτελέσει, δηλαδή, να αποτελέσει τώρα το εφαλτήριο, έτσι ώστε να δούμε βελτιωτικές δράσεις και παρεμβάσεις στο μέλλον. Ναι. Θέλει δουλειά. Και πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος πλέον εδώ. Το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει, αλλά πρέπει να παρεμβαίνει και η δική σας η ομοσπονδία και να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία. Εμείς είμαστε τίποτα, τέτοια ομοσπονδία, οποία τυχαίνει το κράτος. Γιατί παρέχετε και την τεχνογνωσία, είσαστε. Εμείς έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις, θα τα έχετε δει. Οι προτάσεις μας είναι βομβαρδιστικές, περιστατωμένες και πολλές έχουν περάσει και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αλλά είναι πολύ περιστατωμένες, δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι μελετημένες όλες. Και γι' αυτό τα λέμε αυτά εδώ που σας λέω. Είναι σκέψεις, γιατί εμείς θέλουμε να βελτιωθεί, όταν βελτιώνεται όλη η οικονομία, βελτιώνεται η κοινωνία, όλοι κερδίζουμε, έτσι. Ναι. Είναι. Αλλά θεωρούμε ότι αυτές είναι και λύσεις που είναι και εφικτές. Δηλαδή η κοινωνική κατοικία δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά θέλει δουλειά. Ας πούμε να σου πάρω μια πρόταση πομιδά, πολύ μεγάλη. Στα κτηματολόγια, όπως σε όλες τις περιοχές, έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά κινητά γνώση ιδιοκτήτη. Δεν την εκδηλώσει κανένας. Τα οποία κάποια στιγμή θα πάνε στο δημόσιο. Δεν μπορεί πάρει το δημόσιο να πάρει χιλιάδες ακίνητα να τα ξανακοιτάει για άλλα 50 χρόνια. Πρέπει να βρει ένα τρόπο αξιοποίηση σε συνεργασία με του Δήμου, με φορείς, με τα πανεπιστήμια, να φύγουν, να βγουν ανάλογα τα χαρακτηριστικά του προς τις πάλι ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή πρέπει το κράτος να μπει πιο ενεργά. Τα πανεπιστήμια να φροντίζουν για τη φοιτητική στέλη. Οι Δήμοι να φροντίσουν για κοινωνική, καταλάβατε. Έτσι, απολύτως. Και είμαστε μια περιοχή, εμείς είμαστε παραμεθόριος περιοχή εδώ. Και αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Δωδεκανήσιος. Αλήθεια. Το Κρανίδης, βέβαια, είναι. Ήθελα να σας ρωτήσω στο τηλέφωνο. Από πού είστε, Κάλυμνο. Α, από Κάλυμνο. Εδώ η διοίκηση, η διεύθυνση του σταθμού είναι Κάλυμνος, κύριε Κρανίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Πράγματι. Είναι μια εκπομπή που θέλει πολλές ώρες. Έχουμε πολλά θέματα και προτείνω τακτικά να έχουμε επικοινωνία. Εννοείται, το καθιερώνουμε τούδε και εφεξής το καθιερώνουμε. Και οι ακροατές μας να έχουν πλήρη εικόνα της ενημέρωσης. Έτσι, ξεχνάμε ότι μιλάμε για 6 εκατομμύρια, 6,5 εκατομμύρια διοκτήτες στην Ελλάδα. Ξέρετε, έχω δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα τηλεθεατών και ακροατών μας που μου λένε, κυρία Μπίλη, κάντε μια εκπομπή έτσι, κοινωνικού περιεχομένου. Έχουμε αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, είμαστε νέα παιδιά, έχουμε αποφοιτήσει, έχουμε πάρει τα πτυχία μας. Ακούμε τις πομφόλιγες αυτές ότι αυτό το πρόγραμμα δεν επιλύονται τα θέματα που αντιμετωπίζει ένας νέος αυτή τη στιγμή. Ασχοληθείτε, μου λέει, λίγο με το θέμα και αφήστε τα του γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία. 100% σύμφωνο. Και θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Η ουσία μετράει και μάει και το λέτε για το συνδυάσω. Πραγματικά πρέπει και η αντιπολίτευση να πάει σε αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να κάνει τώρα να είναι, ας το πούμε, αντιπρόταση της Πομιδά. Η Πομιδά δεν είναι κόμμα. Δηλαδή έχει τάση η Πομιδά στα κίνητα να προτείνει. Είναι δυνατόν στους καθαρισμούς κάναμε τέτοιο αγώνα. Σε αυτό το θέμα δεν έπρεπε τώρα να υπάρχουν αντιπροτάσεις. Κύριε Κρανίδη, πάρα πολύ ορθολογική προσέγγιση και η επισήμανση αυτού. Βεβαίως. Είναι μια αντιπρόταση. Έρχεται η κυβέρνηση, λέει κάτι λέει. Δυστυχώς βλέπετε τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Έχουμε 10 αντιπροτάσεις που ήταν πατάνε και στο θετικό. Δεν είναι να ακυρώνουμε τα μέτρα, αλλά πρέπει να βελτιώνουμε. Αυτή είναι η δουλειά της κοινωνίας. Ναι. Εμείς κάνει η κοινωνία αντιπολίτευση. Ναι, συμφωνώ. Δυστυχώς το επισημαίνουμε συνέχεια, λέμε ότι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι βαρύνουσα σημασία, είναι θεσμικό αντίβαρο, πρέπει να καυτηριάζει, αλλά πρέπει να προτείνει και λύσεις. Αλλά βλέπετε τη ρευστότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι καλό αυτό, ξέρετε, γιατί αυτό δεν κινητοποιεί για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ κοντά μας και τον πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Δωδεκανήσου, διοικητή της τουριστικής αστυνομίας. Και εδώ τα βιώνουμε όλοι, κύριε Βιτσί. Λέω, έτσι, νομίζω, δεν είναι. Βιώνει όλη η ελληνική οικογένεια και όλη η πατρίδα μας.
Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι πραγματικό. Δείτε το. Ο μέσος όρος μισθών των εργαζομένων είναι από 800 έως 1200 ευρώ και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα δεν βρίσκεις να νοικιάσεις κάτω από 700-800 ευρώ. Και ρωτώ, ένας εργαζόμενος ή ένα παιδί που έχει πάρει το πτυχίο του, όπως είπατε, και βρίσκει μια δουλειά στην Αθήνα, πώς θα επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να επιβιώσει σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο και η πλειοψηφία των νέων εγκαταλείπει την πατρίδα μας και φεύγει για το εξωτερικό. Και φεύγει για το εξωτερικό και όχι, έρχονται, αυτό που λέει ο κύριος Κρανίδης, γίνεται μια εξαγγελία, αναθαρούν αυτά τα παιδιά και λένε, να ορίστε, πάει το κράτος να κάνει κάτι και πάνε και έρχονται αντιμέτωποι με την γραφειοκρατία και πρωτίστως με τα κριτήρια, τα κοινωνικά κριτήρια που λειτουργούν. Συμφωνώ πλήρως. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλά το Υπουργείο Βιτζιδέως. Η μισθή είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα. Δηλαδή, έβλεπα τώρα μια εκπομπή με κάποιες παιδιά που είναι στην Ολλανδία, στις διάλειες χώρες. Μιλάμε για διπλάσιους, τριπλάσιους μισθούς. Μάλιστα. Προφανώς εκεί μπορείς να αντέξεις μια παραπάνω ενίσχυση. Κύριε Κρανίδη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία και η προσέγγιση του θέματος και δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε πολλές εκπομπές τέτοιες. Γιατί έτσι. Ένα λιθαράκι είναι για αυτό που βάζουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και την τιμή που με επιφυλάξατε να συνδράμετε στην εκπομπή μου. Θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα. Βεβαίως τιμή. Και όποιος θέλει να πάει στο πομιδά.gr για ενημέρωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κρανίδη. Λοιπόν, κύριε Βιτζιλέο, βλέπετε, είναι ένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Μεγάλο. Είναι σοβαρότατο αυτό το θέμα και αυτή η εκπομπή θα εστιάσει έτσι με κοινωνικά θέματα, με προβλήματα. Παρακολουθούσαμε το προηγούμενο διάστημα τον εκπαιδευτικό. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν αισθανθήκατε εσείς ωραία που είδατε την εικόνα του εκπαιδευτικού να είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ θέλω να εστιάσω ότι και συνάδελφοι και, ακριβώς, που αυτό, το καλοκαίρι έρχονται να ενισχύσουν τα νησιά μας. Δεν μπορούν να βρουν στέγη. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί ο κύριος Καλπακίδης μας το επισημαίνει με πολλαπλά μηνύματα. Έχουμε ξεφύγει λίγο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα, κύριε Καλπακίδη, αυτά που ακούστηκαν και θα το κάνουμε έτσι. Θα το θέτουμε το θέμα, θα το έχουμε πρώτο στην ατζέντα μας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.